δύο εμβληματικού προέδρου τη Διεθνού Εκθέσεω Θεσσαλονίκη, τον Αντώνη Κούρτη και τον αίμνηστο Αλέξανδρο Μπακατσέλο, τίμησε η δίκηση τη ΔΕΘΧΕΛ κατά την εκδήλωση κοπή πρωτοχρονιάτικη τη πίτα παρουσία των αρχών και των φορέων τη πόλη. Μάλιστα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη εταιρεία, δύο αίθουσε του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννη Βελίδη θα λάβουν τα ονόματά του. Ο Αντώνη Κούρτη, ο μακροβιότερο βάσει του αριθμού των θητιών πρόεδρο τη ΔΕΘ, άφησε έντονο το αποτύπωμά του στην αναπτυξιακή πορεία τη εταιρεία. Τον άνθρωπο που μεταξύ άλλων ολοκλήρωσε το εκθεσιακό κέντρο στο Μαρούσι, όπω επισήμανε ο πρόεδρο τη ΔΕΘ και Λέξπο, Τάσο Τζίκα, που του μετέφερε το μεγάλο ευχαριστώ τη οικογένεια τη έκθεση. Παραλαμβάνοντα την τιμητική πλακέτα, ο κ. Κούρτη σημείωσε πω η ΔΕΘ ξεκίνησε με μια διοργάνωση και έφτασε να αναπτύξει μια σειρά κλαδικών εκθέσεων, ενώ τόνισε πω η έκθεση είχε ξεκινήσει. Σημαντικά και με τη σημερινή διοίκηση. Σημείωσε πάντω πω οι πολίτε Θεσσαλονίκη αγαπούμε με τη ΔΕΘ, αλλά δεν τη δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Την τιμητική πλακέντα για τον αίμνη στο Αλέξανδρο Μπακατσέλο, τον άνθρωπο που ήταν πρωτεργάτη στην ανέγερση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννη Βελίδη, αλλά και στη δρομολόγηση τη κατασκευή του εκθεσιακού κέντρου στο Μαρούσι, παρέλαβε η οικογένειά του, η γη του Νικόλα και Γιώργο Μπακατσέλο και η του Πολυτίμη Μπακατσέλου. Ο Νικόλα Μπακατσέλο από την πλευρά του σημείωσε, εμφανώ συγκινημένο, πω ο πατέρα του πίστεψε στο θεσμό τη ΔΕΘ και προσπάθησε με όλε τι δυνάμει να τον ενισχύσει. Στη σημαντικότερη οφειλή τη έκθεση, τόσο στον Αντώνη Κούρτη όσο και στον Αλέξανδρο Μπακατσέλο, υπογράμισε με τη σειρά του ο Γενικό Διευθυντή τη ΔΕΘ και Λέξπο, Αλέξη Τσαξερλή. Στο πλαίσιο τη εκδήλωση, η διοίκηση τη ΔΕΘ και Λέξπο προχώρησε σε ένα σύντομο απολογισμό του 2022 αναφερόμενη σε επιτυχημένε εκθεσιακέ διοργανώσει, ενώ περιέγραψε συνοπτικά τα πρώτα εκθεσιακά βήματα του νέου έτου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου, η οποία, όπω ανέφερε ο κύριος Τζίκα, είναι ένα δείγμα του τι μπορεί να κάνει η πόλη όταν ενώνεται.